ο πλέον ειδικός, είναι υπεύθυνος του προγράμματος μεταμόρφωσης και βάζει στο Νάσιο, μάλλον στην Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχει άλλο πρόγραμμα. Και άρα ο κύριος Αδαμόπουλος θα μας τα πει από την εμπειρία του αρκετά καλά, ούτως ώστε να καταλάβουμε τι γίνεται σε αυτή την ιστορία. Σταμάτη, αρχίζεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Θήμιο. Ευχαριστώ, Γιώργο. Ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση, αυτό το ορόσημο της ηχοκαρδιολογίας. Να μιλήσω για την εμπειρία μας, δική μας και διεθνή, για την μηχανική υποστήριξη, μια από τις πολύ σημαντικές δραστηριότητες του νοσοκομείου μας. Προφανώς, η μεταμόσχευση εξακολουθεί να είναι η πιο δόκιμη θεραπεία στο τελικό στάδιο καρδιακής ανεπάρκειας, αλλά κάθε θεραπεία εξαρτάται και από τη διαθεσιμότητά της. Και όπως βλέπετε, εδώ η διαθεσιμότητα της θεραπείας μας αυτής είναι πάρα πολύ μικρή, όταν διεθνώς δεν έχουμε στο... Α, μόνο στον υπολογιστή. Ναι, αλλά πώς θα δείχνω εγώ στον υπολογιστή. Επάνω στον υπολογιστή. Επάνω στον υπολογιστή με το trackball. Με το trackball. Αυτό εδώ. Ναι, ναι, ναι. Α, μάλιστα. Ωραία. Όταν βλέπουμε λοιπόν ότι διεθνώς δεν ξεπερνούν τις 6 με 7.000 μαζί με τις αδήλωτες οι μεταμοσχεύσεις, μια μικρή, λίγο ενθαρρυντική αύξηση στην Αμερική, τα πράσινα όχι στην Ευρώπη, ενώ από την άλλη μεριά στη θνητότητα στη λίστα παραμένει πάρα πολύ μεγάλη. Τον πρώτο χρόνο πάνω από 50%, το δεύτερο χρόνο πάνω από 80%, θνητότητες όμως οι οποίες έχουν υποδιπλασιαστεί σύμφωνα και με τα δικά μας δεδομένα με την χρήση, την εισαγωγή της πλέον ταχαίως εξελισσόμενης τεχνολογικής προσέγγισης στην καρδιολογία, δηλαδή της μηχανικής υποστήριξης. Μηχανικής υποστήριξης, της οποίας η εξέλιξη βλέπετε ότι είναι εντυπωσιακή τα τελευταία 15 χρόνια, από τις μεγάλες, πάνω από ένα κιλό παλμικής ροής συσκευές, όπως η HeartMate 1, έχουμε φτάσει στις συνεχούς ροής φυγόκεντρης, συνεχούς και φυγόκεντρης ροής συσκευές, οι οποίες είναι η Hardware και η HeartMate 3, οι πλέον τρίτης γενιάς συσκευές, οι πλέον χρησιμοποιούμενες και οι οποίες λειτουργούν σε μαγνητικό πεδίο ώστε να μειώνονται οι τριβές και να μειώνεται κατά το δυνατόν η θρομβώση των συσκευών αυτών. Οι συσκευές αυτές λοιπόν μηχανικής υποστήριξης, Hardware και HeartMate 3, χρησιμοποιούνται είτε σαν γέφυρα για μεταμόσχευση. Βλέπετε ότι ο ένας στους δύο διεθνώς στη χώρα μας, πάνω από το 60% που μεταμοσχεύονται, φέρουν συσκευή μηχανικής υποστήριξης αριστεράς κοιλίας. Στη χώρα μας, πάνω από 60% λόγω της σπανιότητας των δοτών. Όμως, μία στις δύο εφητεύσεις διεθνώς, όχι ακόμα στη χώρα μας, δειλά τα βήματα στο destination therapy, δηλαδή στην θεραπεία προορισμού, στην τελική θεραπεία του τελικού σταδίου καρδιακής ανεπάρκειας με μηχανική υποστήριξη, σε αυτούς δηλαδή που δεν έχουν ένδειξη για μεταμόσχευση, μία στις δύο εμφυτεύσεις διεθνώς αφορά θεραπεία προορισμού, το λεγόμενο destination therapy. Ένα μικρό ποσοστό από αυτούς, κυρίως αυτοί οι οποίοι έχουν πνευμονική υπέρταση, μπορεί να καταλήξουν να γίνουν κατάλληλοι με τη μηχανική υποστήριξη, μειώνοντας τις πιέσεις και αντιστάσεις πνευμονικές σε τέτοιο βαθμό που να ενταχθούν στη λίστα για μεταμόσχευση, ενώ ήταν ακατάλληλοι λόγω των υψηλών πιέσεων και αντιστάσεων. Δικαιολογείται αυτή η εφορία, αν θέλετε, ως προς τη χρήση των συσκευών μηχανικής υποστήριξης στην προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια. Δικαιολογείται αν αναλογιστείτε ότι έχουμε επιβίωση πάνω από 80, 85 και 88% με τις συσκευές μηχανικής υποστήριξης αριστεράς κοιλίας. Στο πρόγραμμά μας, ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα, αλλά γύρω στο 75 με 80%, όχι 85% η επιβίωση, οφειλόμενο το αποτέλεσμα αυτό, πάλι ενθαρρυντικό σε δύο λόγους. Πρώτον, ότι στα 64 αυτά περιστατικά συμπεριλαμβάνονται και περιστατικά πρώτης γενιάς συσκευών μηχανικής υποστήριξης με πολύ περισσότερες επιλογές, και δεύτερον ότι στο πρόγραμμά μας κυρίως
αναγκαστικά, αν θέλετε, βάζουμε ασθενείς με Intermax 1 και 2, δηλαδή ασθενείς με πολύ κακή πρόγνωση, ακόμα και μετά την εμφύτευση συσκευών μηχανικής υποστήριξης. Δηλαδή ασθενείς με καρδιογενές σοκ, Intermax 1, ή ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται σε ενότροπα και οι οποίοι επιδεινώνονται βρισκόμενοι σε ενότροπα και χρειάζονται υποστήριξη με ενθαρρυντική αντλία ή και ΕΚΜΟ. Τα ενθαρρυντικά αυτά αποτελέσματα δεν ισχύουν στις συσκευές μηχανικής υποστήριξης αμφωτέρων των κοιλιών, όπου ενώ έχουμε πάνω από 80%, όπως προείπα, στις συσκευές μηχανικής υποστήριξης αριστεράς κοιλίας, στις συσκευές μηχανικής υποστήριξης αμφωτέρων των κοιλιών είναι κάτω από 60% η επιβίωση, η οποία μάλιστα γίνεται κάτω από 40% στον πρώτο χρόνο επιβίωση, πότε, όταν αναγκαστούμε, ιδιαίτερα μετά τις 15 μέρες από τις εμφυτεύσεις συσκευής μηχανικής υποστήριξης αριστεράς κοιλίας, επειδή επιδεινώθηκε η λειτουργικότητα της λειτουργίας της δεξιάς κοιλίας, δηλαδή έχουμε δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια, χρειάστηκε να υποστηρίξουμε δευτερογενώς και την δεξιά κοιλία. Αυτό μας είχε απασχολήσει πάρα πολύ στα guidelines του 2012 και λέγαμε τότε ότι όταν έχουμε ένα ασθενή ψηλού κινδύνου με ψηλή πιθανότητα να αναπτύξει δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια μετά την εμφύτευση συσκευής μηχανικής υποστήριξης αριστεράς κοιλίας, καλύτερα εξ αρχής να τον εμφυτεύσουμε, να τον υποστηρίξουμε αμφικοιλιακά με BIVAD. Τι κριτήρια έχουμε για να πούμε ότι ο ασθενής μας είναι σε ψηλό κίνδυνο για την ανάπτυξη καρδιακής ανεπάρκειας? Δεν έχουμε ένα, επιστρατεύομαι, έχουμε μια συνισταμένη, αν θέλετε, κριτηρίων. Έχουμε τρεις κύριες συνιστώσεις με κορονίδα την ηχοκαρδιογραφία, όπου φαίνεται ότι οι δείκτες παραμόρφωσης και κυρίως η παραμόρφωση κατά τον επιμήκη άξονα του GLS είναι από τα πρώτα, τα κύρια κριτήρια τα οποία επιστρατεύομαι. Να, ο ασθενής αυτός με GLS 7, με strain δηλαδή μείον 7,3, 4 εκατοστά η διάμετρος δεξιάς κοιλίας, εμφυτεύθηκε η συσκευή μηχανικής υποστήριξης αριστεράς κοιλίας και βεβαίως δυσλειτουργήσε η δεξιά κοιλία και η διάμετρος δεξιάς κοιλίας έγινε 5. Άρα θέλουμε GLS πάνω από 12, μείον 12 ή μείον 14 για να ενθαρρυνθούμε να προχωρήσουμε στη συσκευή μηχανικής υποστήριξης αριστεράς μόνο κοιλίας. Δεύτερη παράμετρος είναι οι βιοχημικές παράμετροι. Δεύτερο κριτήριο που κοιτάζομαι, ψηλή χολεριθρίνη, ψηλή κρεατινίνη, ιδιαίτερα αν ο ασθενής ταυτόχρονα παίρνει και αγιοσυπαστικά, σημαίνει ότι ο ασθενής μας είναι σε ψηλό κίνδυνο γιατί σπράττουν τα όργανα δεξιά, τη δεξιά δυσλειτουργία, το ύπαρ αν θέλετε και οι νεύροι. Και τρίτον, αν ο ασθενής μας, αιμοδυναμικά κριτήρια, δηλαδή αν ο ασθενής μας έχει ψηλή πίεση δεξιού κόλπου και χαμηλές πνευμονικές πιέσεις, αυτός ο δείκτης πίεση πνευμονική συστολική μείον διαστολική προς πίεση δεξιού κόλπου, αν είναι κάτω από 2, ιδιαίτερα κάτω από 1,8, σημαίνει ο ασθενής δεν θα τα καταφέρει κατά πάσα πιθανότητα εμφυτεύοντας το ΕΛΒΑΤ και θα αναπτύξει δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια. Να, ένας ασθενής μας, ο οποίος έχει αυτό το πάπι που σας είπα προηγουμένως, δηλαδή πίεση συστολική πνευμονικής μείον διαστολική προς αρέι 1,54 κάτω από 1,8, δυσμενές αιμοδυναμικό κριτήριο, strain μείον 0,7, δυσμενές ηχοκαρδιογραφικό κριτήριο, κεντρική βλεβική πίεση 14, όπως βλέπετε, ο ασθενής αυτός επιδεινώθηκε ενώ βρισκόταν σε ενότροπα και χρειάστηκε να τον υποστηρίξουμε με ενταρρυντική αντλία. 2 εβδομάδες μετά την υποστήριξη με ενταρρυντική αντλία, ο ασθενής βελτίωσε, συγγνώμη, και την αιμοδυναμική του εικόνα, το πάπι έγινε πάνω από 2,3, και την ηχοκαρδιογραφική του εικόνα, το strain μείον 18, και έτσι ο ασθενής μας αυτός, αντί να πάρει BIVAD, πήρε ELVAD και η δεξιά του κοιλία ποτέ δεν δυσλειτουργήσε. Μας έχει βοηθήσει, Γιώργο και Θήμιο και Κώστα που σε βλέπω στην αίθουσα, μας έχει βοηθήσει στα περιστατικά που αναγκαζόμαστε, δεν βάζουμε επί τούτου την ενθαρρυντική αντλία, πάνω από τα μισά, και ενώ αρχικά αν τα εκτιμούσαμε θα λέγαμε να βάλουμε BIVAD, πάνω από τα μισά περιστατικά μας βελτίωσαν
δεν ξέρουμε ακριβώς το μηχανισμό με την αποφόρτιση δεξιάς κοιλίας, βελτίωσαν τη λειτουργικότητα της δεξιάς κοιλίας και έτσι οι ασθενείς μας αντί BIVAD πήραν LVAD. Ποιος είναι ο κατάλληλος ασθενής, αν μπορώ να τον περιγράψω σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες 12 και 16 και την εμπειρία μας, αν θέλετε. Είναι ο ασθενής που προφανώς εξαντλήσει όλα τα φαρμακολογικά και ηλεκτρικά μέσα και έχει δύο και περισσότερα από τα κάτωθη. Αν έχει κλάσμα εξωτήσεως κάτω από 25% ή ακόμα καλύτερα μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου κάτω από 12. Και ταυτόχρονα έχει πάνω από τρεις και πάνω ανέτειες, αν προβόκτ που λέμε εισαγωγές στο νοσοκομείο, είναι ο ασθενής που πρέπει να τον εκτιμήσουμε για εμφύτευση σκευής μηχανικής υποστήριξης αριστεράς αμφωτέρων των κοιλίων. Πολλό μάλλον αν έχει εξαρτηθεί από ινότροπα, πολλό μάλλον αν έχει χαμηλή παροχή και χάνει τα νεφρά του και το ύπαρ του, και προφανώς στην συνεκτίμησή μας είναι η λειτουργικότητα δεξιάς κοιλίας. Αν βλέπουμε ότι προοδευτικά χάνει τη δεξιά του κοιλία, ο ασθενής πρέπει να εκτιμηθεί για εμφύτευση και βίνη μηχανικής υποστήριξης αριστεράς κοιλίας. Η εφορία αυτή που είχαμε το 2012 όθησε ερευνητές να σχεδιάσουν τη μελέτη Revive, η οποία έλεγε θα βάλω συσκευή υποστήριξης αριστεράς κοιλίας πριν εξαρτηθεί ο ασθενής από τα ινότροπα. Δηλαδή, αυτό το Intermax 4 φτάνει ένα κλάσμα εξωτήσεως κάτω από 25% και 3 και πάνω εισαγωγές στο νοσοκομείο. Σχεδιάζω τη μελέτη και δεν πραγματοποιείται ποτέ η μελέτη. Γιατί? Και γιατί δεν σχεδιάστηκε καλά. Αλλά και γιατί έχουμε από 3 νοσοκομεία το 2014, το Duke, ένα πανεπιστημιακό, στην Ουάσιγκτον και το Cleveland Clinic, έχουμε την γνωστό, αλλά έγινε θόρυβος με τη δημοσίευση αυτή στο New England, θρομβώσεις δηλαδή, υπογραμμίστηκε ότι είναι συσκευές που ναι μεν είναι τρίτης γενιάς, δεν είχε βγει ακόμα το HeartMate 3, αλλά κάνουν επιπλοκές, όπως οι θρομβώσεις, για παράδειγμα. Ποιες είναι οι επιπλοκές λοιπόν των VADS? Είναι αιμορραγία από το πεπτικό, ένα στους 4 ή ένα στους 5, ή ένα στους 3 ίσως κάνει αιμορραγία. Έχουμε ασθενή τώρα που είναι πολύ σοβαρή αιμορραγία από το πεπτικό στο νοσοκομείο μας. Ο ένα στους 10 κάνει αιμορραγικό αγκιακό εγκεφαλικό. Ο ένα στους 10 περίπου κάνει ισχυμικό αγκιακό εγκεφαλικό. 4-8% θρόμβος συσκευής που επιτάσσει συνήθως αλλαγή της συσκευής. Λοιμώξεις οι οποίες επηρεάζουν και το μηχανισμό. Πήξεως πολύ συχνές οι λοιμώξεις. Κυρίως λοιμώξεις που αφορούν το καλώδιο που βγαίνει για να δώσει ενέργεια, για να πάρει την ενέργεια εξωτερικά. Ανεπάρκεια της δεξιάς κοιλίας, όχι μόνο περιεγχειρητική, αλλά και σε δεύτερο χρόνο μακροπρόθεσμα, και ευαισθητοποίηση έναντι του δυνητικού δότη. Δεν θα αναφερθώ στην ανεπάρκεια δεξιάς κοιλίας για την οικονομία του χρόνου, αλλά μας απασχολεί στη βάθος τριετίας, τετραετίας, πενταετίας, σχεδόν ένας στους 2 έχει αναπτύξει και δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια, εάν δεν έχει μεταμοσχευτεί. Και επίσης, όχι σύνηθες, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε 2 περιστατικά που έχουμε ευαισθητοποίηση, έχουν ανάπτυξη αντισωμάτων, δηλαδή έναντι του οποιοδήποτε δυνητικού δότη, και χρειάζονται ασθενείς αυτή απευαισθητοποίηση. Θα επικεντρωθώ στις αιμορραγίες και στις θρομβώσεις. Ζούμε σε ένα λεπτή ισορροπία, τεντωμένο σκηνή μεταξύ αιμορραγίας και θρόμβωσης. Θρόμβωση εξυπακούεται διότι έχουμε έκθεση του αίματος σε μία ξένη επιφάνεια, σε ένα βιοδραστικό υλικό. Συμβάλλει επίσης και η φλεγμονή που υπάρχει πολύ συχνά στο drive line, στο να επηρεάσει το μηχανισμό πήξεως. Και σπανιότερα μπορεί να έχουμε HIT. Αιμορραγία, έχουμε σύνδρομο, επίκτητο σύνδρομο von Willebrand. Θα δούμε γιατί. Έχουμε δυσλειτουργία αιμοπεταλίων. Έχουμε αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες και αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες. Και βεβαίως, προφανώς, έχουμε και στη μια και στην άλλη περίπτωση τη χρήση των αντιπυκτικών. Ειδικότερα, είναι πάρα πολύ σημαντική η νόσος, η αδρανοποίηση, αν θέλετε, του von Willebrand. Γιατί με το shear stress μέσα στην συσκευή έχουμε αλλαγή της δομής των πολυμερών του von Willebrand. Ενεργοποιείται ο Adams 13, γιατί βλέπει αλλαγή της δομής των πολυμερών, τα σπάει και κάνει πρωτεόλυση και αδρανοποιεί, αν θέλετε, τον von Willebrand, με αποτέλεσμα να παραβλάπτεται η συγκόλληση και η συγκέντρωση των αιμοπεταλίων.
Αυτός είναι μόνο ο λόγος? Όχι. Έχουμε συνεχούς ροής. Έχει χαθεί η παλμικότητα. Και όσο χάνεται η παλμικότητα, αυτό το παρατηρήσαμε και παλιότερα πριν τις συσκευές στη στένωση αορτικής βαλβίδας με το Shear Stress. Όσο χάνεται η παλμικότητα και όσο δεν ανοίγει η αορτική βαλβίδα, τόσο, αν θέλετε, ενεργοποιείται ένας μηχανισμός περισσότερο οι κυτοκίνες και ο παράγοντας νεκρός, ο σόγκο, TNF, και έχουμε άγκυο δυσπλασίες. Άρα, γιατί οδηγούμεθα σε αιμορραγίες και ιδιαίτερες αιμορραγίες από το πεπτικό? Πρώτον, γιατί παίρνουμε αντιπηκτικά που η χρήση τους χρήζει, αν θέλετε, πολύ μεγάλη και στενή παρακολούθηση. Δεύτερον, γιατί έχουμε το επίκτητο σύνδρομο του Φον Βίλεμπραντ, για τους λόγους σας προείπα. Και τρίτον, γιατί έχουμε ροή μη παλμική, η οποία οδηγεί σε αγκιοδυσπλασίες και οδηγεί και σε αρτηροφλεβώδεις δυσπλασίες. Εκτός από την αιμορραγία όμως έχουμε και θρόμβο. Γι' αυτό και η εταιρεία εδώ, παρά τα καλά αποτελέσματα όταν δεν έχουμε θρόμβο, η επιβίωση πέφτει στο 70% όταν έχουμε θρόμβο. Έχει βελτιώσει την επιφάνεια η εταιρεία συγκεκριμένη, με αποτέλεσμα να έχουμε λιγότερες θρομβώσεις. Πολύ σημαντικές οι θρομβώσεις, στις οποίες επιχειρούμε θρομβόληση. Με τη μετανάλυση αυτή φαίνεται ότι έχει κάποιο πλεονέκτημα αν έγκαιρα θρομβολήσουμε τον ασθενή, αλλά έχουμε περισσότερες αιμορραγίες με τη θρομβόληση. Γι' αυτό καλό είναι να παρακολουθούμε και παρακολουθούμε το LDH, που φαίνεται ότι εβδομάδες ή και μήνες προηγείται της εμφανούς θρόμβωσης της συσκευής, ενώ στη θρόμβωση της συσκευής σημαντικό ρόλο παίζουν και οι λοιμώξεις. Βλέπετε ότι σε 31 είτε μοραγικά είτε ισχυμικά κεφαλικά επεισόδια υπήρχαν 40 λοιμώξεις την περίοδο εκείνη, οι οποίες προδιέθεσαν είτε την αιμορραγικό αγκιακό εγκεφαλικό, είτε το ισχυμικό αγκιακό εγκεφαλικό, λόγω του ότι παραβλάπτουν την πήξη, όπως σας προείπα. Άρα, δεν είναι άμυρες κινδύνους συσκευές μηχανικής υποστήριξης. Ο ένας στους 5 ασθενείς, μετά τα 2 χρόνια, μόνο ένας στους 5 δεν έχει κάνει μείζωνα επιπλοκή. Αιμορραγία, δυσλειτουργία της συσκευής, εγκεφαλικό επεισόδιο, λίμωξη. Και άρα, η άποψη η οποία υπήρχε ότι να του βάλω το LVAD, αλλά να μην το μεταμοσχεύσω, να περιμένω την επιπλοκή, η επιπλοκή που θα έρθει, ιδιαίτερα ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, μπορεί να τον κάνει ανίκανο, να τον κάνει ακατάλληλο για την μεταμόσχευση, και άρα με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, βάζω συσκευή μηχανικής υποστήριξης, αν μετά από 1, 2, 3 μήνες βρούμε μόσχευμα, να του το δώσουμε. Ποιος θα πάρει ο ασθενής με καρδιογενές σοκ που έχει ένδειξη? Θα πάρει το Intermax 1, θα πάρει ο ασθενής ο Intermax 2, ο οποίος είναι με ενότροπα φάρμακα και ο οποίος χρειάζεται, γιατί επιδένονται ενδαορτική αντλία. Θα πάρει ο Intermax 3, δηλαδή ο ασθενής που είναι σταθερός αλλά εξειρτημένος με ενότροπα. Intermax 4, πρόημα δηλαδή. Η μελέτη αυτή δεν ήταν καλά σχεδιασμένη, αλλά είναι η μόνη μελέτη που έχουμε που μπήκαν συσκευές μηχανικής υποστήριξης αριστεράς κοιλίας χωρίς να είναι εξειρτημένος από ενότροπα. Και τι μας λένε? Όχι σε Intermax 5 ή 7. Δεν έχεις πλεονέκτημα στην επιβίωση και έχεις επιπλοκές. Δηλαδή στον ασθενή που κουράζεται όταν περπατάει. Στο Intermax 4 είναι αμφιλεγόμενο. Θα έλεγα, αν θέλετε, με την εμπειρία μας, ότι το Intermax 4, που έχει ένα μικρό πλεονέκτημα στην επιβίωση, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν επιπλοκές, δηλαδή ο ασθενής ο οποίος αρχίζει να μπαινοβγαίνει στο νοσοκομείο και χρειάστηκε μια φορά ενότροπα, θα έλεγα ότι ο ασθενής αυτός καλό είναι να πάρει συσκευή μηχανικής υποστήριξης. Στο μέλλον, το 4 και το μέλλον δεν θα αργήσει. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, αν μπορώ να έχω. Το μέλλον δεν θα αργήσει, γιατί έχουμε εξελίξεις. Να βάζουμε προημότερα συσκευές μηχανικής υποστήριξης, ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Πρώτον, τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε το HeartMate 3, που λόγω του μαγνητικού πεδίου φαίνεται ότι έχει λιγότερες τριβές και δεν μοιάζουν οι θρομβώσεις της συσκευής να είναι ελαχιστότατες και τα αγκιακά κεφαλικά λίγα. Μας έχει ενθαρρύνει σε βαθμό τέτοιο που σε αυτή τη μελέτη, με 15 μόνο περιστατικά που δόθηκε αντιπηκτική αγωγή με INR, όχι 2,5-3 που ζητάμε, αλλά 1,5 με 1,9, δεν είχαμε, όπως βλέπετε, ανεπιθύμητες δράσεις είτε ως προς τα θρομβωτικά επεισόδια. Μάλιστα, εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι μερικά κέντρα
Θα ήθελα, τιμώντας τη μνήμη του Γιάννη του Τωροβίτη, να πω ότι και το κέντρο του κυρίου Νανά επιχείρησε, όταν έκανε αιμορραγία ο ασθενής με το συνδρόμ, να δώσουν τα μπίγκατρα με λιγότερες θρομβώσεις συσκευής, λίγο περισσότερα strokes, λιγότερες αιμορραγίες. Σε πάση περιπτώσει, μερικά κέντρα επιχειρούν, ακόμα δεν θεωρείται δόκιμη θεραπεία, το να δώσουν τα NOAX. Τολμάνε με τη HeartMate 3. Έχουμε δύο case reports, όπως βλέπετε εδώ, που χρειάστηκε να διακόψουν την από του στόματος αγωγή και δεν θρομβώθηκε, ούτε αγκιακό εγκεφαλικό έκανε. Και βεβαίως βλέπετε εδώ ότι τρέχει μελέτη όπου δίδεται με τη HeartMate 3 μόνο σαλοσπίρ, μόνο αντιμοπεταλιακό. Προσδοκούμε να έχουμε καλύτερο από του μακρόθεν, αν θέλετε, καλύτερη παρακολούθηση. Και ως προς τις επιπλοκές πρόημα, αν και εμείς παρακολουθούμε ένα εβδομάδα, ανά 15 μέρες, αλλά και με το telemonitoring, αλλά και ως προς την μετάδοση των χαρακτηριστικών, όχι μόνο των κλινικών, αλλά των χαρακτηριστικών της συσκευής μηχανικής υποστήριξης, ώστε να παρέμβουμε έγκαιρα. Και βεβαίως, το μέλλον, την προτελευταία διαφάνεια, είναι η πλήρης εμφύτευση, πλήρως εμφυτευμένες συσκευές. Μια δειλή προσπάθεια από το Ισραήλ, όπου χρειάζεται εδώ ζώνη, όπως βλέπετε, έχει εσωτερικό controller και μπαταρία, εξωτερικό controller και μπαταρία, δεν βγαίνει drive line, μεταφέρεται η ενέργεια από αυτή εδώ την ζώνη, αλλά τελευταία διαφάνεια, η αναμονή, η ελπίδα, είναι τον Οκτώβριο του 19 η Medtronic και το η hardware δηλαδή, και το Απρίλιο του Φεβρουάριο, νομίζω, του 2020 η Abbott, το HeartMate 3, έχουν δύο FDA breakthrough, δηλαδή τεχνολογία για την καθοδόν προς την πλήρως εμφυτευόμενη συσκευή, η οποία φαίνεται να αναμένεται τα προσεχή 3 με 5 χρόνια, με πολύ λιγότερες επιπλοκές, που σημαίνει, και ελπίζομαι και φτηνότερες, που σημαίνει τότε ότι θα μπαίνουν προημότερα και δεν θα λογαριάζουμε τις επιπλοκές. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σταμάτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδελεχής η ομιλία σου. Μας έδωσε πολλά πράγματα. Καταλαβαίνουμε, εμείς που δεν ασχολούμεθα με αυτά, τι δυσκολίες έχει όλο αυτό το εγχείρημα της μηχανικής καρδιάς, όπως επίσης βέβαια και το εγχείρημα της μεταμόσχευσης. Αλλά εκείνο που θα ήθελα εγώ να ρωτήσω, έκανε μία μνήμα για τα ΝΟΑΚ. Γιατί τα ΝΟΑΚ τα αντιμετωπίζουν με τόσο επιφύλαξη, γιατί δηλαδή τα φοβούνται, ενώ έχουν ενδείξεις ότι πιθανόν να βελτιώνουν, να μειώνουν τις επιπλοκές των κουμαρινικών. Γιατί υπάρχει αυτή η επιφύλαξη? Έχεις δίκιο. Πρώτον, δεν υπάρχουν πολλές μελέτες που αυτό, αν θέλεις, αντανακλά την επιφύλαξη, Θύμιο, την οποία λες. Έχουμε μελέτες, αυτή που σας ανέφερα, του Γιάννη του Τωροβίτη, αλλά λίγα περιστατικά, και μελέτες με απίξαμπαν και ριβαρόξαμπαν, που επίσης αφορά λίγα περιστατικά, που με λιγότερες εγκεφαλικές αιμορραγίες, απλώς αιμορραγίες από το πεπτικό. Υπάρχει όμως και μια μελέτη η οποία ήταν αρνητική, ιδιαίτερα στο το ταμπίγκατραν. Ίσως γιατί έχουμε μια ελαστικότητα, αν και πολλές φορές αυτό μας έχει οδηγήσει σε δυσάρεστα αποτελέσματα, ελαστικότητα στην χρήση των κουμαρινικών, μιας και μπορούμε σε καθημερινή βάση να τα ελέγξουμε και να ρυθμίζουμε, αν θέλεις, το INR στο επιθυμητό 2,5 με 3, και ιδιαίτερα αν καταφέρουμε με τις καινούργιες συσκευές να πέσει κάτω από 2, τότε μάλλον θα προτιμήσουμε τα κουμαρινικά. Δεν ξέρω, Θύμιο, ξαναλέω, δεν έχουμε μεγάλες μελέτες. Είναι αντικρουόμενες αυτές που, οι λίγες που έχουμε, με πρόσημο θετικό βεβαίως, μάλλον ενθαρρυντικά. Απλώς δεν έχουμε μηχανισμό εκτίμησης του βαθμού πυκτικότητας. Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά αυτό είναι λίγο, δεν ξέρω, είναι μία σκέψη που μας οδηγεί η χρόνια χρήση των κουμαρινικών. Δηλαδή η ανάγκη
του να μετράμε επίπεδα. Γιατί αυτό είναι απαραίτητο όταν το άλλο φάρμακο σου εξασφαλίζει βιοδυναμική φαρμακοδυναμική τέτοια που η αντιπυξία είναι όλο το 24ωρο κατά τον ίδιο τρόπο. Αυτή είναι καταρχάς το να ρυθμίσεις ασθενείς, ξέρεις καλύτερα από μένα, τέτοιους. Το INR είναι σαν να ψάχνεις ψιλουστάχυρα. Άμα δεις και άμα μας πεις την εμπειρία σου από τα INR των VATS, θα σου πω κι εγώ, θα δούμε ότι τα INR είναι άλλα τάλλον. Θύμιο, δεν είναι καλή. Έχεις δίκιο. Δεν ξέρω γιατί δεν έχουν τολμήσει. Γιατί στο επιχείρημά μου το προηγούμενο ότι αν έχουμε συσκευές που έχουν λιγότερες θρομβώσεις, θα μπορούσαμε να δώσουμε μικρότερη δόση ΝΟΑΚ. Και το τελευταίο χρόνο, εις επίρρωση αυτού που λες, για να πω την άλλη μεριά, έχουμε δύο εγκεφαλικά επεισόδια, γιατί ενδεχομένως μας ξέφυγε το INR. Και ταυτόχρονα, και το συζητάμε με τον κύριο Δεγιάννη, τα κουμαρινικά έχουν και πολυμορφισμούς. Πολυμορφισμούς τέτοιους που μπορεί, που αν θέλεις, διαταράσουν την πυκτικότητα και χρήζουν ακόμα πιο ενδελεχούς παρατήρησης. Δεν ξέρω γιατί δεν έχει επιχειρηθεί. Και ξαναλέω, τα αποτελέσματα δεν είναι απογοητευτικά στις μικρές αυτές μελέτες. Μάλλον ενθαρρυντικά είναι. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Περέα, αμέσως μετά, εδώ να επισημανθεί ότι η ομάδα αυτή των ασθενών με VAD είναι η μόνη ομάδα που δικαιολογεί ο ΕΟΠΗ την αγορά του μηχανήματος μέτρησης του INR. Σωστό. Η παρατήρηση του κυρίου Λιβάνη είναι απόλυτα σωστή, γιατί ψάνουμε ψιλουστάχυρα εδώ, γιατί υπάρχει υπατική δυσλειτουργία κατά κανόνα στους ασθενείς. Είναι μία παράμετρος. Ως εκ τούτου λοιπόν, είναι ενδεχομένως φαινάκι να προσπαθούμε σε αυτόν τον πληθυσμό με τέτοια διαταραχή της υπατικής λειτουργίας να ισοσταθμίσουμε το INR. Κύριε Περέα. Σύντομο σχόλιο πάνω σε αυτό που λέτε. Απλώς, ενώ πιστεύω πραγματικά, όπως το δείξατε, ότι η τεχνολογία τρέχει με ένα καταιγιστικό ρυθμό από τα απίστευτα τεράστια μηχανήματα της προηγούμενης δεκαετίας, δεν είναι πολύ πίσω. Η νέα συσκευή που αναφέρατε πολύ ορθά προσπαθεί να προσθέσει και πάλι παλμική ροή στη γραμμικότητα που έχει. Δεν το είπα, πολύ σωστά. Είναι ένα πολύ καλό μήνυμα και γι' αυτό και δείχνει πολύ λιγότερες τηλεγγυεκτασίες. Να πω στο Θύμιο απλώς, που το γνωρίζουμε, δυστυχώς, μέχρι να προχωρήσουν οι εταιρείες και προχωρούν σίγουρα και εκεί γοργά, οι βαλβίδες των μηχανημάτων είναι τυπικές βαλβίδες. Άρα η μόνη αναφορά που μπορεί να κάνει κανείς είναι να γυρίσει στη μία και μόνη μελέτη που προσπάθησε να συγκρίνει ΝΟΑΚ με συνδρόμ, σε άλλη ομάδα ασθενών, εντελώς κατανοητό, και εκεί είναι έπαινος προς την ομάδα του Ανασίου, που πραγματικά έχει σπρωχτεί κατά ανάγκη, όπως είπατε, και λόγω της διαθεσιμότητας στα πολύ δύσκολα Intermax. Αλλά είναι βέβαιο ότι σε αυτούς τους ασθενείς που έχουν μηχανική βαλβίδα, η μελέτη σταμάτησε πρώιμα λόγω πολλών συμβαμάτων. Άρα εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι οι εταιρείες κατευθύνονται με πολύ γοργό ρυθμό προς αλλαγή του υλικού από τον πυρολυτικό άνθρακα σε κάτι άλλο που υποψιάζαμε τότε πολύ σωστά. Ένα ΝΟΑΚ ή κάτι άλλο θα μπορεί να δώσει τη λύση πολύ καλύτερα. Ο κύριος Καυκάς θέλει να κάνει ένα σχόλιο. Καταρχήν, να ζητήσω συγγνώμη που παίρνω το λόγο χωρίς να έχω παρακολουθήσει όλη την ομιλία. Αλλά να κάνω εξτραπολέσεων από την κουβέντα που είχατε. Ο ασθενής έχει υπατική δυσπραγία. Έχει INR 2, 1,8. Είναι γνωστό ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται σε αντιπυκτική. Αυτόματο, λες Νίκο, αυτόματο. Αυτόματο. Λόγω της υπατικής δυσπραγίας. Είναι γνωστό ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται σε αντιπυκτικό αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, εκεί τι θα κάνουμε στον ασθενή? Έχουμε κάποια πρωτόκολλα πράγματι, τα οποία είναι αντανάκληση και της διεθνούς εμπειρίας, ότι όταν είναι κάτω από 2 το INR, δίνουμε υπαρήνες χαμηλού μοριακού βάρους. Είναι μείζον το θέμα και χαίρομαι που το έθεσε το Προεδρείο, είναι μείζον το θέμα. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι αυτό. Η καθημερινή ρύθμιση του INR. Και ιδιαίτερα σε ασθενείς, οι ασθενείς, όπως λέτε, που έχουν αγκιοδυσπλασίες, υπατική δυσπραγία κλπ. Ξαναλέω, είχαμε δυστυχώς, είναι λυπηρό
το να βάζουμε σε νέο άνθρωπο συσκευή μηχανικής υποστήριξης αριστεράς κοιλίας, resources, προσπάθειες των γιατρών και προφανώς και του ασθενούς και να τον χάνουμε από αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ιδιαίτερα αιμορραγικό. Σταματή, να πάρω την ευκαιρία. Γιατί δεν χρησιμοποιούμε συστηματικά μικρού μοριακού βάρους υπαρήνες αυτούς? Γιατί θα πρέπει χρόνια να γίνεται αυτό και ταυτόχρονα να γίνεται κατακτά διαστήματα έλεγχος αντιδέκα. Ναι, δεν το έχουμε επιχειρήσει, μιας και υποτίθεται ότι θέλουμε τους ασθενείς να είναι κάπως πιο ελεύθεροι. Πάλι μελέτη δεν υπάρχει επ' αυτού. Πάλι μελέτη δεν υπάρχει επ' αυτού. Η εμπειρία των μελετών αυτών είναι τα τελευταία 15-20 χρόνια με κουμαρίνικα. Θέλω να πιστεύω ότι με τις καινούργιες συσκευές θα αποτολμηθεί και η χρήση των NOAX. Έχω την εντύπωση ότι η μακροχρόνια χορήγηση υπαρήνης δημιουργεί αλλού προβλήματα. Δεν τα ξέρω πολύ καλά, αλλά το έχω ακούσει. Και γι' αυτό ακριβώς και δεν τα δίνουμε. Πράγματι, Θύμιο, μια από τις αιτίες θρόμβωσης, βεβαίως δεν είναι τόσο συχνό όπως είναι την κλασική υπαρήνη, είναι να αναπτυχθεί, και το έχουμε δει σε ασθενείς και μας έχει καθυστερήσει, να αναπτυχθεί το HIT, το λεγόμενο, το οποίο μας έχει καθυστερήσει στο να προχωρήσουμε σε μεταμόσχευση καρδιάς. Πέρα από αυτό, ναι. Ναι, το HIT δεν αναπτύσσεται στις μικρομοριακού βάρους υπαρήνες, πρώτον. Αλλά αναπτύσσεται. Και δεύτερον, η μικρομοριακού βάρους θύμιο, εκείνο το οποίο κάνω, γιατί έχω ασχοληθεί, γιατί έχω δύο ασθενείς που δίνω γύρω στα 2 χρόνια, είναι οστεοπενία. Μόνο. Ναι, ναι. Ναι, είναι, δηλαδή, είναι περίεργο, γιατί άμα ήταν τόσο απλό, έτσι όπως είναι τώρα ο τρόπος χορήγησης, θα μπορούσαν κάλλιστα να αντικαταστήσουν το συνδρόμο, που εγώ το θεωρώ απαράδεκτο τρόπο θεραπείας. Τα κουμαρινικά τα θεωρώ απαράδεκτα. Νομίζω ότι συμφωνούμε ότι υπάρχει πρόβλημα και το εκφράζουμε. Αυτό ήταν και ο λόγος που εισήγαγα και σε ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Είναι παιδιά καινούργια μηχανήματα. Για να καταλάβετε, το Destination Therapy μπήκε το 2010 από το FDA. Είναι καινούργια μηχανήματα, η τεχνολογία τρέχει και δεν δόθηκε για κάποιο λόγο, ίσως για το λόγο που είπε ο Κώστας, ευκαιρία στο να δοκιμαστούν τα NOAX. Θέλω να πιστεύω ότι θα τα δούμε στο άμεσο μέλλον. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και εμείς. Θύμιος.